δοκιμασία στα Food Challenges του Gazeta by Alpha Vice και έχει έρθει η ώρα της πίτσας. Εδώ πέρα, ξέρεις, στην ομάδα μπάσκετ έχω μεγάλο φαβορί. Η μονομαχία θα είναι Milwaukee Bucks vs Φιλαθλητικός. Αν θες να το πάμε και ποδοσφαιρικά, επειδή θα έχεις το ποδοσφαιρικό τον Νίκο τον Μαρούδα και εγώ την Εμιλία Χονδρογιάννη. Γιούβε μόνο. Γιούβε είναι η Εμιλία κανονικά και αόμικόνου ο Νίκος ο Μαρούδα. Το μεγάλο μου φαβορί, Εμιλία Χονδρογιάννη, για την ομάδα μπάσκετ. Θέλω να μου πεις ονομασία της πίτσας, αρχικά. Pizza Hackett. Oh. Έχω να σου πω, δεν θέλω να σε αγχώσω. Πρέπει να κερδίσουμε όπως και δεν ξεκινάς καλά, εγώ πίτσα θα πιω. Τι πίτσα θα μας φτιάξεις, πώς είναι το όνομά της, πώς τη βάζεις. Θα φτιάξουμε μια πίτσα Γκονζάλο. Λοιπόν, 20 λεπτά έχουμε. Ναι, για ναι. Την πίτσα. Μια χαρά άνετοι είμαστε. Τι βάζουμε τώρα. Το τυράκι μας. Χεράκι βλέπω. Βέβαια. Δεν έχω τίποτα, μην αγχώνεσαι. Όχι. Σάλτσα δεν έβαλα. Ξεκινάμε με τη σαλτσούλα. Βάζω αυτή τη σως που έφτιαξα, που έχει μέσα και μπάρμπεκιου. Εσύ φτιάχνεις πίτσα γενικά. Συνέχεια, κάθε μέρα. Όταν βλέπεις μπάλα, τι τρως. Όταν βλέπω μπάλα, τρώω σουβλάκια. Πίτσα Hackett. Εδώ είμαστε. Ωραία. Ήταν περίεργο συνδυασμό. Εγώ την πιστεύω πολύ αυτή την πίτσα. Για να δούμε. Ο Γκονζάλος θα με δικαιώσει. Κοίτα τι σου φέρνω. Πίτσα Hackett. Η οριστική μου νίκη. Εδώ ο Hackett. Εδώ η πίτσα Hackett μας το χάρασε. Σαν το μαλλί του Hackett έγινε. Το μεγάλο outsider σε θέμα εμφάνισης θα καταφέρνει. Ωραίο. Πολύ. Κερδίσαμε. Ξέρεις τι μπορώ να το δεχτώ. 2-2, ισοφάριση. 2-2. Μεγάλος Γκονζάλο. Ξοφαριστήκαμε τον Γκονζάλο Ιγκουαίν, δεν γίνονται αυτά.